Λυσοκομικό Σύλλογο της Λαμίας. Κοντά μας ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ο κύριος Στράτος Ράπτης, που είναι γραμματέας του Μελισσοκομικού Συλλόγου. Καλησπέρα, κύριε Ράπτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Ράπτη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας καλέσετε στο δελτίο. Υποχρέωσή μας είναι. Είστε καλά. Καταρχήν, να ρωτήσω πριν μας πείτε για οτιδήποτε, έχω κάποιες απορίες. Βεβαίως. Πάντοτε θαύμαζα τον Μελισσοκόμο, την εικόνα του Μελισσοκόμου. Αληθεύει ότι τον τελευταίο καιρό μέσα στην κρίση αυξηθήκατε? Αληθεύει. Είναι ένας κλάδος που το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της τάξης του 40%, όχι σε επαγγελματικό επίπεδο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Είναι πολλοί οι οποίοι μπαίνουν στον τομέα αυτό, ευθύνονται ίσως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που το έχουν προβάλει σαν μια πολύ καλή λύση μέσα στην κρίση. Αρκετοί μένουν, αρκετοί φεύγουν. Είναι καλή λύση. Κοιτάξτε, είναι ένα χόμπι. Επειδή φταίμε ως μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όχι, δεν φταίτε. Φταίμε δικαιολογημένα ή φταίμα δικαιολόγη? Δεν φταίτε. Χωράει πάρα πολλούς ο κλάδος μας. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις. Ευτυχώς είναι στις πρώτες θέσεις κατοχής μελισσοσμηνών και μελισσοκόμων, τελευταία στις εξαγωγές μελιού. Οπότε χωράνε πολύ πολύ μελισσοκόμοι ακόμη. Να τονίσω εδώ, επειδή μου αρέσει το θέμα πάρα πολύ. Βεβαίως. Ότι διαθέτουμε και ένα βουνό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, με τα περισσότερα είδη φυτών στην Ελλάδα, ήτι. Βεβαίως. Σωστά. Βεβαίως. Άρα σωστά. Λοιπόν, αυτό το μέλι που συλλέγεται από τις δικές μας μέλισσες έχει μια διαφορετική σύσταση, να το πω και έτσι. Τα λέω καλά ή κάνω λάθος? Έχει χαρακτηριστεί, ναι. Τουλάχιστον στην περιοχή εμείς το θεωρούμε σαν το καλύτερο. Είναι η κύρια, ο κύριος λόγος ασχολίας των μελισσοκόμων. Έρχονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδος για τα βουνά της Ήτης και για τα μέλια που βγάζει η περιοχή. Έχουν γραφτεί και κάποια βιβλία και από συναδέλφους μελισσοκόμους, ο οποίος έχει βγάλει πρόσφατα ένα βιβλίο. Πάμε τώρα στη διημερίδα, ενημερώστε μας. Πάντως έχουν μπει δυνατά, γιατί έχουν κάνει και πρόσφατα εκλογές. Ναι, νέος σύλλογος, νέα διοίκηση μάλλον. Κοιτάξτε, ο σύλλογος μας... Και να το ξέρετε προκαταβολικά ότι είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το εκτιμούμε. Πάμε για τη διημερίδα. Τι γίνεται? Η διημερίδα διοργανώνεται σαν μία από τις πρώτες κινήσεις που κάνει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Ο σύλλογός μας μετά από 31 χρόνια από τους παλιότερους συλλόγους στην Ελλάδα έκανε μια επανεκκίνηση, να το πούμε έτσι, με νέους και παλιούς μελισσοκόμους. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Σοφία Γούναρη, η οποία είναι καθηγήτρια του Ινστιτούτου Δασικών και Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Θα είναι για 2 ημέρες εδώ. Έχουμε να αναλύσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως είναι καινούργιες μορφές ασθένειας που δυστυχώς μαστίζουν το χώρο της μελισσοκομείας, μια καινούργια απειλή, το σκαθάρι που έρχεται από την Ιταλία, και φυσικά να μας μιλήσει για τον έλατο, που είναι η κύρια ανθοφορία της περιοχής μας, και ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη του Συλλόγου. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση, είναι ελεύθερη είσοδος για όλα τα μέλη και για τους φίλους της μέλισσας. Και αισιοδοξούμε να υπάρχει μεγάλη πρόσφαση. Και να πούμε ότι είναι στις εγκαταστάσεις Δήμητρα, στις Βαρδάτες, έτσι, βεβαίως, κύριε Ράπτη? Βεβαίως, βεβαίως, στο Ελγό Δήμητρα. Τι ώρες είναι ανοιχτά για όλους όσοι επιθυμούν? Το σεμινάριο είναι 5 με 9 το απόγευμα, Πέμπτη και Παρασκευή. Στο τέλος θα δοθούν και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου από το σύλλογό μας. Οτιδήποτε πληροφορία, αν θέλετε να δώσουμε ένα τηλέφωνο για κάποιον που ενδιαφέρεται ίσως να μάθει κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, πείτε το τηλέφωνο στον αέρα, πείτε το. Είναι το 6978-85-2007. Απαντάει η κυρία Ζαγαριώτη, οτιδήποτε λεπτομέρειες μπορεί να ζητήσει ο κ. Επαναλάβετε άλλη μία φορά ακόμη το τηλέφωνο. 6978-85-2007. 85-2007. Διημερίδα λοιπόν 16 και 17 Απριλίου, 5 με 9 το απόγευμα, εγκαταστάσεις Δήμητρα στις Βαρδάτες. Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να σας έχουμε και για τα αποτελέσματα της διημερίδας. Βεβαίως, έχουμε σε 2 μήνες και νέο σεμινάριο. Και την κυρία Γούναρη να την έχουμε, αν μπορούμε, στο κεντρικό δελτίο, έτσι. Πολύ ευχαρίστω. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ράπτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια στο σημερινό κεντρικό δελτίο. Να ευχαριστήσω τις φίλες.